Γεια σας gamers, Κατουμάνς εδώ και σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά μας μοναχικός ήρωας μέρος τέταρτο. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε πολλές απορίες, η πρώτη σας απορία λογικά τώρα θα είναι γιατί δεν ανέβαζα βίντεο τόσο καιρό. Αυτό συνέβη διότι έλειπα στο χωριό μου για μια εβδομάδα για το Πάσχα και δεν μπορούσα να ανεβάζω βίντεο. Επίσης θα με ακούτε λίγο διαφορετικά, αυτό συμβαίνει διότι άλλαξα μικρόφωνο. Αγόρασα ένα καινούριο καλύτερο νομίζω. Λέω νομίζω γιατί δεν έχω κάνει πάρα πολλές δοκιμές. Επίσης θα έχετε την ερώτηση που είμαστε και γιατί έχεις όλα τα items σου πάνω σου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε, μισό να σας πω, 979 blocks μακριά από το παλιό μας σπίτι. Σήμερα αποφάσισα να μετακομίσουμε, αλλά θα ήταν πάρα πολύ βαρετό να πάρω όλα τα items μου, να έρθω μέχρι εδώ πέρα ή μέχρι κάπου αλλού και να αρχίσουμε να χτίσουμε το σπίτι μας. Ενώ θα ήταν πολύ κουραστικό, βαρετό. Οπότε αποφάσισα να απλά να ταξιδέψω μέχρι κάπου που μου αρέσει. Αυτό το bio μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό πήρα όλα τα items μου πάνω μου. Τώρα από πού θα πάμε? Πάνω αριστερά, κοιτάξτε ένα χωριό. Είδα με αυτό το mod, το raise minimap, μόλις πατάς το χ, το X βασικά, σου εμφανίζει ένα μεγαλύτερο map. Ωραία, ένα χωριό. Ναι, χωριό είναι, ωραία. Και μια τρύπα. Θα την εξερευνήσουμε αργότερα. Θα σώσουμε τα δύσμηρα κοτόπουλα. Βλέπετε έχουν πέσει εκεί κάτω. Λοιπόν, όπως είπα, δεν ξέρω πόσο καλά ακούγεται τώρα το μικρόφωνο. Γενικά ακούγεται πάρα πολύ καλά. Είναι ένα Blue Yeti. Είναι από τα καλύτερα μικρόφωνα. Και δεν έχω κάνει πάρα πολλές δοκιμές. Ουσιαστικά αυτό το βίντεο θα είναι και αυτό μια δοκιμή. Και πείτε μου τη γνώμη σας απλά. Ωραία. Τι, μόνο αυτό το σπίτι είναι? Ωραίο χωριό, ωραίο. Μπράβο. Μπράβο και σε σένα. Μπράβο και σε σένα. Ένα χωριό, ένα σπίτι. Ένα μόνο σπίτι. Ωραία φίλε, ατυχία. Δεν πειράζει. Θα χτίσουμε μια ολόκληρη πόλη. Ένα σαν κάστρο, έτσι. Τείχος γύρω γύρω. Πολλά σπίτια. Μια χαρά. Θα βολευτούμε. Και επίσης είμαι 30 level. Θα μου πεις πώς έγινε αυτό. Και γιατί έχεις diamond sword. Και παραπάνω ήλες, ξέρω εγώ. Αυτό έγινε διότι έχω κάνει δύο live streams ανάμεσα σε αυτό και το προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να κάνετε like στο facebook που θα είναι στο description άμα θέλετε να μαθαίνετε πότε κάνω live stream. Κάνω αρκετά συχνά. Επίσης μόνο δύο villagers έχουμε. Θα τους ονομάσουμε κάπως. Δεν ξέρω ακόμα πώς. Θα δούμε. Επίσης το durability του σπαθιού μου, δηλαδή πόσες χρήσεις έχει ακόμα μέχρι να σπάσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Αυτό έγινε διότι σκότωσα 3 κύκλοπες στο live. Και χρειάζονται πάρα πολύ από το short για να πεθάνουν. Και επίσης δεν πετάνε τίποτα. Δεν πετάνε τίποτα ακριβώς. Δηλαδή αν έχουν chance να πετάξουν ένα gold ingot, ουσιαστικά τίποτα. Ωραία, και πέφτει η νύχτα νομίζω. Ναι, τώρα η δύση του ηλίου. Μπορούμε να φτιάξουμε λίγο εδώ πέρα το σπίτι, να γίνει δικό μας. Εδώ πέρα θα μπει το crafting table και η φούρνη. Ωραία. Εδώ θα πέσει το κρεβάτι. Έχουμε καθόλου chests. Βάλουμε εδώ, θα έχουμε μια ολόκληρη σειρά. Άλλα δύο εδώ και άλλα δύο εδώ. Και μπορεί εδώ trapped chest. Θα δούμε. Εδώ θα βάλουμε τα ores. Coal πάνω πάνω. Δεν ξέρω αν έχετε τα καινούργια snapshots. Κάτι άκυρο. Το charcoal στο καινούργιο snapshot θα έχει άλλο texture. Δηλαδή θα είναι αλλιώς. Κανονικά το charcoal είναι ίδιο με το coal. Φαίνεται ίδιο με το coal, αλλά δεν είναι. Και θα έχει φάση. Θα το ξεχωρίζει. Ξέρω δεν είναι πολύ σημαντικό, αλλά κάτι είναι και αυτό. Θα τα βάζουμε με αυτή την οργάνωση. Το έχω δει από τον base αυτό.
Θα βάλουμε iron, έχουμε πολύ. Είδα μόνο το 6 iron και ξέχασα ότι χάλω ένα stack. Και λέω, οχ, με τελείωσε το iron. Villagers, μπείτε μέσα. Πω 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 πω. Σπίτι σας, δεν έχετε πόρτα. Λοιπόν, τι άλλο ώρα έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε το iron, Harlemite, Ender Shards, Diamonds. Μια χαρά είμαστε από εδώ. Τώρα εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε το cobblestone. Να έχουμε δύο βασικά chests. Εδώ πέρα τα ores και τα items από το Divine RPG, που ουσιαστικά είναι και αυτά ores ή drops αναλόγως. Θα βάλουμε το ξύλο, το dirt και άλλο ξύλο, άλλο, και άλλη πέτρα. Βάλουμε το TNT, δεν χρειάζεται να το βάλουμε. Θα το βάλουμε εδώ κάτω. Στην κάτω κάτω μπάρα βάζω συνήθως όσα πράγματα δεν τα έχω έτσι σε σειρά. Δηλαδή άκυρα, σαβούρα ουσιαστικά, ink sack, από κάτι καλαμάρια που σκοτώσαμε το πήρα αυτό. Eggs, sunstone, αυτό θα το ψήσουμε. Πήρα λίγο ψήτη να φτιάξω κανένα enchanted table. Είμαι 30 level όπως βλέπετε. Θα βάλουμε εδώ πέρα τα wood, pumpkins, slime balls. Βασικά εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε τα drops από ζώα, mobs και όλα αυτά. Και είμαστε μια χαρά. Μπορούμε να κοιμηθούμε τώρα. Κοιτάει περίεργα αυτός. Θα πρέπει να τους ονομάσουμε. Λοιπόν, εσύ θα είσαι ο Bob και εσύ θα είσαι ο Steve. Δεν ξέρω πως θα σε ξεχωρίζω, αλλά είναι τα πιο κοινά ονόματα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε είστε δύο κοινοί villagers. Raw chicken για ένα emerald. Και πουλάτε ακριβώς το ίδιο. Μια χαρά. Και σας άρεσε να ανεβαίνετε σε πράγματα. Μια χαρά. Χαίρομαι. Να μαζέψουμε λίγο το wheat. Θα χρειαστούμε λίγο φαΐ. Αν και έχουμε πολλά ζώα γύρω μας. Σήμερα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή φάρμα εδώ πέρα γύρω γύρω στο village. Θα έλεγα να πάμε για mining σε αυτή την τρύπα που είδαμε κάπου εκεί. Αλλά και στο προηγούμενο επεισόδιο mining κάναμε. Δεν θα είναι τόσο ωραίο να ξανακάνουμε. Και αναρωτιέμαι πως ακούγεται το μικρόφωνο. Μακάρι να ακούγεται καλά. Τι ήταν αυτό? Και εσείς τα ακούσατε? Ή μόνο στα ακουστικά μου τα άκουσα εγώ? Ομπο, τι έπεσε? Άκουσα κάτι σακ... Αυτό είναι... Τι γίνεται ρε παιδιά? Δεν ξέρω αν τα ακούτε κι εσείς αυτό. Πάντως ακούω κάτι περίεργα, περίεργους ήχους. Το ξανάκουσα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τρελαίνομαι ή κάτι τέτοιο. Τα sounds είναι off. Ακούω κάτι περίεργους ήχους, πραγματικά όμως. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η περίεργη ήχη. Τέλος πάντων. Μετά από αυτή τη μικρή διακοπή, επιστρέφουμε. Θα φτιάξουμε μια μικρή φάρμα. Θα χρειαστούμε λίγο ξύλο και δεν έχουμε και πολύ. Ας βάλουμε εδώ το dirt. Ωραία. Χρειαστούμε fences. Θέλουμε και άλλα. Εδώ πέρα θα χρειαστούμε και fence gate. Η φάρμα θα γίνει κάπου... Με κοτόπουλα λέω να κάνω τη φάρμα. Μπορώ να την βάλω, να την κάνουμε κάπου εδώ. Όχι, όχι, πολύ μικρή είναι. Ωραία.
περίεργοι ήχοι συνεχίζονται, σαν να πέφτει βροχή ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πραγματικά όμως δεν ξέρω. Τι είναι? Ακούω περίεργους ήχοι. Τρελάθηκα, πραγματικά. Τέσσερα. Λοιπόν. Το προσπερνάμε. Θα φτιάξουμε ένα fence gate. Που το φτιάχνουμε κάπως έτσι. Ωραία εδώ πέρα. Αλήθεια δεν ξέρω τι είναι. Μισό λεπτό επιστρέφω για να μάθω τι είναι. Μισό λεπτό. Ωραία, επιστρέψαμε. Ακόμα δεν ξέρω τι είναι αυτή η περίεργη ήχη. Ελπίζω να σταματήσουν. Θα δούμε. Συγγνώμη άμα σας ενοχλούν λίγο και εμένα με ενοχλούν. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω πέρασαν. Θα δούμε. Χρειαζόμαστε ένα. Ναι. Ωραία. Εδώ. Δεν θα την κάνω πολύ μεγάλη τη φάρμα. Λίγους φράχτες θα βάλω γύρω γύρω. Θέλουμε άλλο λίγο ξύλο. Α, έχουμε πολλά sticks άκυρο. Εδώ. Εντάξει. Θέλω και άλλα λίγα. Θα είναι αρκετά, 4. Δεν ξέρω. 1, 2. 1, 2, 3. Όχι. Εδώ όμως. 1, 2, 3. Ωραία. Χρειαζόμαστε seeds για να μας κυνηγήσουν τα κοτόπουλα. Να βρούμε κανένα κοτόπουλο. Να, ένα κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Ακολούθαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακολουθείς. Έλα. Έχω σπόρους. Έλα. 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 Είσαι το πιο καλό κοτόπουλο του κόσμου. Μπήκες πάρα πολύ εύκολα. Να βρούμε άλλο ένα. Για να κάνουμε ένα ζευγαράκι. Έλα. Μπράβο. Στο multiplayer έρχονται πολύ δύσκολα. Πιο δύσκολα από το single player. Ή τα κοτόπουλα είναι έξυπνα στο world μου. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο. Οι ήχοι φύγανε τελικά. Ήταν κάτι αστραπές ή κάτι τέτοιο. Λέτε να είναι καινούρια sound effects του Minecraft. Ξέρω εγώ, αλλά είναι. Έλα. Μπράβο, και εσύ είσαι το καλύτερο κοτόπουλο του κόσμου. Έλα. Παίρνουμε μάτι. Γεια σου. Λοιπόν. Ακούω ένα. Τι είναι αυτά που ακούω ρε φίλε? Τα ακούω ακριβώς κάτω το σπίτι μου ή κάτι τέτοιο. Έχουμε και κοτόπουλα. Έχουμε και άλλα κοτόπουλα. Πού είναι? Όχι εδώ πάντως. Λοιπόν, ας. Από κάτω λογικά θα έχει σπηλιά. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ας βάλουμε τα seeds εδώ. Τα sticks εδώ. Το wheat. Αυτά. Ας ψήσουμε το κοτοπουλάκι. Πώς θα το ψήσουμε όμως χωρίς κάρβουνο? Έλα μου ντε. Ωραία, καλά είμαστε. Αυτό θα είναι το αρχικό μας σπίτι. Δεν ξέρω αν ακόμα θα γίνει αυτό που είπα. Δηλαδή να χτίσουμε μια ολόκληρη πόλη. Το ελπίζω. Αλλά ναι, δεν με χαλάει κιόλας να χτίσω το δικό μου σπίτι. Πείτε μου τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνω στα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου. Και να περιμένετε πιο συχνά βίντεο, γιατί τώρα δεν θα λείπω για πολύ. Δηλαδή πάνω από 3 μέρες δεν θα έχω διακοπή για βίντεο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν,
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.